Είμαι η Ρένα, 34 ετών, και θα σας διηγηθώ μια ιστορία αγάπης που άλλαξε τη ζωή μου. Όλα ξεκίνησαν ένα καυτό καλοκαιρινό πρωινό, όταν το αυτοκίνητό μου αποφάσισε να σταματήσει να συνεργάζεται. Ήμουν καθοδόν για τη δουλειά, όταν ξαφνικά το αυτοκίνητο έσβησε. Αφού προσπάθησα να το επανεκκινήσω μάταια, αναγκάστηκα να καλέσω ένα συνεργείο. Φτάνοντας στο συνεργείο, με υποδέχτηκε ο Νίκος, ο τεχνικός. Ήταν ένας άντρας περίπου στην ηλικία μου, με καστανά μαλλιά και γαλανά μάτια που έλαμπαν σαν τον ήλιο. Ήταν και πολύ γυμνασμένος, κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα από το στενό του μπλουζάκι. Αφού του εξήγησα το πρόβλημα, έσκυψε κάτω από το καπό για να δει τι συμβαίνει. Τον παρατηρούσα να δουλεύει και δεν μπορούσα να μην θαυμάσω την αυτοπεποίθηση και την επιδεξιότητά του. Μου είπε ότι θα χρειαζόταν μερικές ώρες για να επιδιορθώσει το αυτοκίνητο και με κάλεσε να περιμένω στο γραφείο. Πέρασα την ώρα μου διαβάζοντας περιοδικά, αλλά κάθε τόσο, έριχνα κλεφτές ματιές προς το μέρος του. Η ένταση μεταξύ μας ήταν φανερή και από τις δύο πλευρές. Όταν τελικά ήρθε η ώρα να πληρώσω και να πάρω το αυτοκίνητό μου, ο Νίκος με πλησίασε και είπε με έναν τόνο στη φωνή του που με έκανε να ανατριχιάσω: «Αν θέλεις, μπορώ να σου δείξω κάποιες λεπτομέρειες για τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου». Συμφώνησα χωρίς δισταγμό και τον ακολούθησα στο πίσω μέρος του συνεργείου, όπου υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο γεμάτο εργαλεία και εξαρτήματα. Ξεκίνησε να μου δείχνει πώς να ελέγχω τα βασικά, αλλά σύντομα οι κινήσεις μας έγιναν πιο κοντινές. Η ένταση στον αέρα ήταν ανυπόφορη και πριν το καταλάβω, βρέθηκα να τον φυλάω με πάθος. Εκείνος ανταπέδωσε το φιλί και τα χέρια του άρχισαν να εξερευνούν το σώμα μου. Οι ανάσες μας έγιναν γρήγορες και βαριές, και χωρίς να σκεφτώ, άρχισα να τον κδίνω. Κάναμε έρωτα εκεί, στο μικρό δωμάτιο του συνεργείου, και ήταν απίστευτα καυτό. Ήταν σαν να είχαν σταματήσει τα πάντα γύρω μας και υπήρχαμε μόνο εμείς. Οι στιγμές ήταν γεμάτες πάθος, επιθυμία και μια ένταση που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν. Μετά από εκείνη την ημέρα, ο Νίκος και εγώ γίναμε αχώριστοι. Το συνεργείο έγινε το μέρος μας, εκεί όπου η αγάπη μας άνθιζε και ενωνόταν με τον θόρυβο των εργαλείων και τη μυρωδιά του λαδιού. Ήταν η αρχή μιας σχέσης που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Η αγάπη μας ήταν αληθινή, παθιασμένη και γεμάτη ανατροπές, αλλά ήξερα ότι είχα βρει τον άνθρωπό μου. Και έτσι, η μέρα που ξεκίνησε με ένα χαλασμένο αυτοκίνητο, κατέληξε να είναι η μέρα που βρήκα τον έρωτα της ζωής μου.